Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλη τιμή για μένα να συναντώ Έλληνες της Διασποράς εδώ στη Νέα Υόρκη και να συναντώ τους ανθρώπους εκείνους που είναι οι καθημερινοί και καλύτεροι πρεσβευτές του ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, σε μια χώρα που παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια σφαίρα, σε όλες τις κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν και το μέλλον του τόπου μας. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι ανάμεσά σας και θέλω εκ μέρους του ελληνικού λαού να σας ευχαριστήσω για τις προσπάθειές σας, για τις ακατάπαυστες προσπάθειές σας όλα αυτά τα χρόνια να υπερασπιστείτε τα εθνικά μας συμφέροντα και να αποτελείτε τον πιο σημαντικό πρεσβευτή αυτών των συμφερόντων. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι οι Έλληνες της Διασποράς, οι ομογενείς μας εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν μεγαλύτερη έγνοια για την πατρίδα από ό,τι και εμείς που μένουμε στην Ελλάδα. Ενημερώνεστε καθημερινά για τα τεκτενόμενα. Η βοήθεια άλλωστε των νέων τεχνολογιών συνεισφέρει ώστε να έχετε ίσως και πληρέστερη ενημέρωση από αυτή που έχουμε εμείς για όσα συμβαίνουν. Και θέλω ειλικρινά να δεσμευτώ απέναντί σας την προσπάθεια να αξιοποιήσουμε τη δράση και την παρουσία σας προκειμένου να συντονιστούμε καλύτερα για να υπερασπιστούμε την δυνατότητα που μπορεί να έχει η δική σας η παρουσία μέσα στα κέντρα λήψης αποφάσεων στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής προς όφελος της εθνικής προσπάθειας. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια η χώρα μας βρέθηκε στο επίκεντρο μιας κρίσης οικονομικής με πρωτοφανείς διαστάσεις και επιπτώσεις. Ο ελληνικός λαός υπήρξε το θύμα επιλογών που οδήγησαν στην σταδιακή άρση της εθνικής μας κυριαρχίας, μας οδήγησαν δυστυχώς στην ανάγκη δανεισμού, ενός δανεισμού που είχε ως συνέπεια την εφαρμογή πολιτικών που τα τελευταία χρόνια αποδυνάμωσαν την παραγωγική βάση και την οικονομία της πατρίδας μας. Θα έχετε σίγουρα συγγενείς στην Ελλάδα, πονάτε κι εσείς όπως πονάει όλος ο ελληνισμός για τις μεγάλες δυσκολίες που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Υπήρξε μία ραγδαία μείωση των εισοδημάτων, μειώθηκε το εθνικό μας εισόδημα 25% σε 5 χρόνια. Και βεβαίως όλα αυτά συντέλεσαν στο να υπάρξει μια σημαντική, όπως είπα και πριν, αποδυνάμωση της οικονομικής ισχύως της πατρίδας μας. Εν τούτης, και παρόλη την αποδυνάμωση οικονομικής ισχύως, θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η γεωπολιτική ισχύ της πατρίδας μας παραμένει αναλύωτη. Η Ελλάδα είναι μια κρίσιμη χώρα για τη σταθερότητα σε μια ευρύτερα αποσταθεροποιημένη περιοχή. Είναι μια χώρα σε ένα πολύ κρίσιμο γεωγραφικό σημείο όπου συναντιόνται τρεις Ήπειροι, οι ενεργειακοί δρόμοι του 21ου αιώνα, μια χώρα που παρά το γεγονός ότι βρίσκεται περιτριγυρισμένη από πεδία αστάθειας αποσταθεροποίησης και παρά την κρίση συνεχίζει να αποτελεί πεδίο σταθερότητας.
Έχουμε στο βορρά την αποσταθεροποίηση στην Ουκρανία, νότιο-ανατολικά την αποσταθεροποίηση στη Συρία, νότιο-δυτικά την αποσταθεροποίηση στη Λιβύη και βεβαίως έχουμε την δυσκολία να είμαστε σε μια περιοχή όπου πρέπει να συμβιώνουμε με γείτονες που έχουν βλέψεις και που πρέπει να τους συνετίσουμε διότι θέλουμε τη συνεργασία για την ειρήνη και τη σταθερότητα. Έχουμε τα κύματα των προσφύγων που εμείς ως χώρα πρώτης υποδοχής είμαστε αναγκασμένοι και υποχρεωμένοι και ηθικά αν θέλετε, διότι εμείς οι Έλληνες έχουμε ζήσει στο πετσί μας τι σημαίνει προσφυγιά. Να τους υποδεχθούμε και να τους φιλοξενήσουμε παρά τις λιγοστές μας δυνατότητες. Και πρέπει να είστε περήφανοι ως Έλληνες, διότι παρά την κρίση που ζούμε και παρά το γεγονός ότι έχουμε μια δεύτερη κρίση μέσα στην κρίση, αυτή του προσφυγικού, δεν χάνουμε την ανθρωπιά μας. Έχουμε τις πανανθρώπινες αξίες πάνω από τις υλικές αξίες και τις τελευταίες μέρες δείξαμε το καλό, το ανθρώπινο, το πραγματικό πρόσωπο της Ευρώπης στο πρόσωπο των φτωχών ανθρώπων που έδιναν από το υστέρημά τους στους πρόσφυγες, όπως του Φούρνα Ριστιγκό που έδινε ψωμιά για να φάνε τα προσφυγόπουλα την ώρα που κάποιοι άλλοι στην Ευρώπη ύψωναν τείχη και έριχναν δακρυγόνα και σφαίρες πλαστικές σε αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει να είστε επίσης περήφανοι ως Έλληνες διότι με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια και αποφασιστικότητα ο ελληνικός λαός αντιμετώπισε μεγάλες δυσκολίες αυτούς τους 6-7 δύσκολους μήνες μιας σκληρής διαπραγμάτευσης που είχαμε την τιμή να ηγηθούμε το προηγούμενο 7μηνο μέχρι να καταλήξουμε σε μια δύσκολη αλλά αναγκαία συμφωνία με τους εταίρους μας. Μιας διαπραγμάτευσης όπου βάλαμε μπροστά τις αξίες μας, την επιθυμία του ελληνικού λαού να ξεπεράσει την κρίση, αλλά να πορευθεί σε δύσκολους δρόμους, αλλά να πορευθεί με αξιοπρέπεια και με το κεφάλι ψηλά. Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές πρέπει να ομολογήσω ότι είχαμε μία ανοιχτή επικοινωνία και συνεργασία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ. Όπου βρήκαμε πολύ πιο ευήκοα ότα από ό,τι βρήκαμε στις Βρυξέλλες. Στην ανάγκη να υπάρξει μια δίκαιη διευθέτηση της κρίσης με την αναγκαία απομείωση του δυσβάσταχτου και μη βιώσιμου δημόσιου χρέους που συσσωρεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή η μάχη δεν έχει τελειώσει. Η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα μιας δίκαιης διευθέτησης, αλλά αυτή τη μάχη πρέπει να τη δώσουμε και να τη δώσουμε ενωμένη όλες οι δυνάμεις του ελληνισμού μέσα και έξω από τη χώρα. Και γι' αυτό αξιοποιώ την παρουσία μου εδώ στην συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να διακηρύξω τη μεγάλη σημασία που έχει για την Ελλάδα η δυνατότητα μιας δίκαιης διευθέτησης του κρίσιμου ζητήματος του χρέους και να αναζητήσω συμμαχίες και διεθνή στηρίγματα. Θεωρώ λοιπόν ότι ο δικός σας ο ρόλος της ελληνικής ομογένειας εδώ είναι εξαιρετικά σημαντικός. Υπάρχει γόνιμο έδαφος. Θα θέλαμε τη βοήθειά σας ώστε αυτό το έδαφος να το καλλιεργήσουμε ακόμα περισσότερο. Ώστε να μπορέσουμε με όλες μας τις δυνάμεις να πάρουμε το καλύτερο θετικό αποτέλεσμα προς όφελος του ελληνικού λαού, προς όφελος της χώρας μας, σε αυτή την εθνική προσπάθεια. Και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις όχι μόνο για την ανάκαμψη της οικονομίας, αλλά και για την επίλυση των κρίσιμων εθνικών ζητημάτων που παραμένουν ανοιχτά, το Κυπριακό, που είναι ένα κρίσιμο θέμα βεβαίως
είναι από τότε που έχω γεννηθεί εγώ, έτσι, 41 χρόνια. Μια ανοιχτή πληγή κατοχής στο βόρειο μέρος της Κύπρου. Πρέπει όμως να ενισχύσουμε τις προσπάθειες της κυπριακής κυβέρνησης για την εξέβρεση βιώσιμης και δίκαιης λύσης και δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιη λύση, βεβαίως, πέρα από αυτή που θα προβλέπει την αποχώρηση των στρατευμάτων κατοχής από την Κύπρο. Αλλά και όλα τα άλλα ανοιχτά ζητήματα να βοηθήσουμε να λυθούν και ταυτόχρονα να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις η Ελλάδα, βγαίνοντας από την κρίση, να ξανακερδίσει την δυναμική της, να ξαναγίνει μια χώρα ισχυρή και ισότιμος εταίρος στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Θέλω λοιπόν θερμά να σας ευχαριστήσω, να σας συγχαρώ για τις προσπάθειές σας, να επαναλάβω ότι για μας είσαστε ο πιο σημαντικός πρεσβευτής των θέσεων της Ελλάδας, μία από τις πιο σημαντικές δυνάμεις του ελληνισμού και να σας ζητήσω να έχουμε την ευκαιρία στο εγγύς μέλλον του καλύτερου δυνατού συντονισμού των προσπάθειών μας για να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για την πατρίδα μας και για τον ελληνικό λαό. Σας ευχαριστώ θερμά.